Να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας σε μια επιχείρηση που κατά την άποψή μου είναι πρότυπο υγιούς επιχειρηματικότητας. Και αυτό κατ' εμέ δεν φαίνεται από τους αριθμούς και από τα βιβλία όπου διαβάζει κανείς τα επιτεύγματα της επιχείρησης. Φαίνεται και εκεί. Φαίνεται από την επαφή με τους εργαζόμενους. Εγώ από αυτή την επίσκεψη θα θυμάμαι ένα πράγμα, ότι πολλοί από αυτούς τους οποίους έσπιξαν το χέρι μου είπαν «Καλώς ήρθατε στο εργοστάσιο μας». Όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται την επιχείρηση και δική του, σημαίνει αυτό πάρα πολλά πράγματα. Διότι καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αν δεν σέβεται το βασικό γρανάζι της παραγωγής που είναι ο εργαζόμενος. Αν δεν τον τιμά και δεν τον εκτιμά. Όπου λοιπόν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις υγιείς και ευφυΐα στην επιχειρηματική δράση, τότε μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα έως και θαύματα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή εδώ η επιχείρηση αποδεικνύει πόσο λαθεμένη, εσφαλμένη ήταν η κυρίαρχη αντίληψη για δεκαετίες στον τόπο. Μετά τη δεκαετία του 80 επικράτησε η άποψη ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να παραχθεί τίποτα πέραν των αγροτικών προϊόντων και του τουρισμού που δεν είναι τομέας παραγωγής αλλά υπηρεσιών. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράξει. Αυτό είναι μια εσφαλμένη εντύπωση. Η Ελλάδα μπορεί να παράξει προϊόντα ανταγωνιστικά, με εξωστρέφεια. Βεβαίως δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια παραγωγική βάση η οποία θα είναι έντασης εργασίας και έντασης κεφαλαίου. Ίσως είναι έντασης γνώσης, να στηριχθούμε στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, να στηριχθούμε σε τομείς όπου μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ποιος είναι όμως ο λόγος που τα τελευταία χρόνια βιομηχανική παραγωγή στον τόπο πάει από το κακό στο χειρότερο και αυτή εδώ η επιχείρηση είναι μια εξαίρεση? Εγώ θα σας το πω έξω από τα δόντια. Το γεγονός ότι δυστυχώς στη χώρα μας, συγγνώμη που θα το πω μπροστά σου, είχαμε μια αστική τάξη η οποία στην πλειοψηφία της υπήρξε παρασιτική και αρπακτική. Πολλοί άλλοι εδώ στη Θράκη δεν ακολούθησαν το παράδειγμα του Χαλιορή, αλλά στήσαν επιχειρήσεις για να απομυζήσουν τις επιδοτήσεις, βγάλαν τα λεφτά τους έξω, χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις και συνέχισαν αυτοί να είναι πλούσιοι. Αυτό το παράδειγμα δεν το ακολούθησε ο Χαλιορής. Και βεβαίως να μνημονεύσουμε εδώ και τον πατήρ, ο οποίος Έλληνας Ρωμιός της Κωνσταντινούπολης, προφανώς επένδυσε εδώ έχοντας και πλήρη συνέστηση της ευαισθησίας του τόπου. Ένας τόπος ο οποίος έχει σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να παράξουν και να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Το τρίτο και τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτό το παράδειγμα εδώ να πολλαπλασιαστεί? Καταρχάς αυτό το παράδειγμα εδώ έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, εξωστρέφεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δυναμισμό. Μετά την επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στα πλαστικά, νέες επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις και στην περίοδο της κρίσης στον τομέα της υδροπονικής κυπευτικής, προϊόντα εξαιρετικά, ντομάτες και λαχανικά, τα οποία κατακλείζουν την χώρια αγορά, ίσως στο μέλλον μπορεί να είναι και εξαγωγικά. Τρίτον, η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Ο τομέας R&D που λέτε εσείς εδώ στη Θράκη, έτσι το λένε, R&D. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν θέλεις, όπως ένα χωράφι που πρέπει να έχεις υπομονή για να αρχίσει αυτό το οποίο σπέρνεις και θερίζεις
και οργώνεις και μετά θερίζεις για να φέρεις καρπούς, για να θερίσεις. Έτσι και εδώ, αν δεν επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία και στον ανθρώπινο παράγοντα, δεν θα έχεις καρπούς εύκολα. Εδώ υπάρχει επένδυση στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην καινοτομία. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε κατά την άποψή μου? Κατά την άποψή μου πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, και το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο και με το ΕΣΠΑ, προκειμένου να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στον ανθρώπινο παράγοντα και να έχουν υγιείς εργασιακές σχέσεις. Εμείς το τελευταίο διάστημα έχουμε εξαπολύσει, που είναι η Αξιόγλου, δεν ξέρω αν είναι εδώ, έχουμε εξαπολύσει ένα κυνηγητό, πραγματικά κυνηγητό, για να χτυπήσουμε την αδήλωτη εργασία και παραπονιούνται πολύ, διότι πηγαίνουμε και βάζουμε τεράστια πρόστιμα σε αυτούς τους εντός εισαγωγικών επιχειρηματίες και όχι μικρομεσαίους, μεγάλους επιχειρηματίες που έχουν αδήλωτους εργαζόμενους, που έχουν εργαζόμενους που δεν τηρούν τις εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή νομοθεσία. Αυτές οι επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό δεν έχουν επιτυχία. Εγώ το τελευταίο διάστημα, παράλληλα με αυτή την επιθετική μας στάση απέναντι στην αδήλωτη εργασία που μας αποφέρει και κάποια εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, γιατί βάζουμε πρόστιμα για πρώτη φορά. Παράλληλα με αυτό, ανοίγω, δίνω το χέρι μου, ας το πω έτσι, στους επιχειρηματίες που είναι πρότυπα και επισκέπτομαι επιχειρήσεις που έχουν και πολύ μεγάλη παραγωγή και τζίρο και επιτυχίες και εξαγωγές, αλλά και πολύ καλές εργασιακές σχέσεις. Κίνητρα λοιπόν μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο. Κίνητρα για την χρηματοδότηση της, των επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν επένδυση στο λεγόμενο R&D, στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι η γραφειοκρατία. Με δύο λόγια, όπως εσείς μου το είπατε μπαίνοντας, αν δεν κάνω λάθος, να ρίξουμε το βάρος στον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί μπορούν να δημιουργηθούν δουλειές. Αλλά δουλειές με αξιοπρέπεια και μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας. Να ανοίξουμε το βήμα και να ανοίξουμε και τις αγκαλιές μας στην υγιή επιχειρηματικότητα, ταυτόχρονα όμως δίνοντας μηνύματα μεγάλης αυστηρότητας σε αυτούς τους οποίους αναφέρθηκα αρχικά, στα αρπακτικά και στα παράσιτα, σε αυτούς που έβγαλαν χρήμα από το κράτος και όχι από την οικονομία της αγοράς, απαξιώνοντας τον εργαζόμενο και όχι σεβόμενοι τον εργαζόμενο. Εδώ είναι λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα, ένα θετικό παράδειγμα, και γι' αυτό είμαι ευτυχής που το επισκέπτομαι και εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Εύχομαι να πολλαπλασιαστούν και οι εργαζόμενοι και οι επενδύσεις και τα κέρδη τα οποία θα ξαναεπενδύονται για να υπάρχει εκτός των κερδών και κοινωνική ανταποδοτικότητα και αναδιανομή. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη.